Και πάλι καλή εβδομάδα σε όλους, καλημέρα και πάμε να δούμε αυτό που καθημερινά συζητάμε εδώ μαζί σε αυτό το κανάλι όλοι οι σταθεροί, ξέρεις, σχολιαστές των βίντεο, εσύ, εγώ και άλλοι πολλοί. Θέλω να σου πω πριν κρίνεις το βίντεο αυτό, καλύτερα να το ακούσεις προσεκτικά και μέχρι το τέλος. Σου έχω πει άλλωστε ποιος είναι και ο τρόπος για να ακούς τα βίντεο πάρα πολύ γρήγορα. Αν το βλέπεις ότι κρατάει 3 λεπτά, ξέρω εγώ, και σου φαίνεται πάρα πολύ, υπάρχει τρόπος. Ποιος είναι αυτός? Να κρατάς πατημένη την οθόνη στο σημείο του βίντεο. Στις φωτογραφίες του Survivor που βλέπεις τώρα, ναι, αν το κρατήσεις πατημένο θα δεις ότι πάει γρήγορα και μπορεί να είναι αρκετά γρήγορο, ωστόσο κερδίζεις πάνω από μισό χρόνο στο βίντεο, δηλαδή ένα βιντεάκι 3 λεπτά το βλέπεις σε λιγότερο από 1,5 λεπτό, μη σου πω, και ακούς τα σημεία και όποτε θες βγάζεις το χέρι που το κρατούσες πριν πατημένο και πήγαινε γρήγορα και πάει αργά και με κανονική ταχύτητα. Τι όμως θα αφορά το βίντεο αυτό? Το βίντεο αυτό αφορά την ομάδα που έχει προβάδισμα απόψε για τη δεύτερη ασυλία. Δυναμικά ξεκίνησε η 22η εβδομάδα του Survivor, με τους μπλε να παίρνουν σχετικά εύκολα την πρώτη ασυλία, κάτι που σου είχα πει με το οριστικό spoiler χθες. Ποια ομάδα όμως θα κερδίσει τη δεύτερη ασυλία στο παιχνίδι επιβίωσης του Sky απόψε, βράδυ Δευτέρας 3 Ιουνίου, κόκκινη ή μπλε? Το οριστικό spoiler ξέρεις πως έρχεται μέσα στη μέρα, ωστόσο αυτή είναι μια πρόβλεψη σαν αυτές που πάρα πολλές φορές συζητάμε μαζί και πάρα πολλές φορές πέφτουμε μέσα και άλλες μας διαψεύδει το οριστικό spoiler. Χθες το βράδυ, ο Λιανός, ο παρουσιαστής του reality, ανακοίνωσε τις νέες αλλαγές που αφορούν τις μονομαχίες, τους τραυματισμούς και τους υποψήφιους, με τα πράγματα να ζορίζουν όσο πλησιάζουμε προς το μεγάλο φινάλε. Οι μπλε, όπως σου είπα, ξεκίνησαν την εβδομάδα με το δεξί και σαν να μην έφτανε αυτό για τους κόκκινους, αυτή η ήττα, τραυματίστηκε και η Κατερίνα Δαλάκα. Οι κόκκινοι έμειναν με 3 παίκτες και θέλουν να βρουν απάντηση ώστε να μην έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ο Φάνης Μπολέτσης επέστρεψε για τα καλά από τον τραυματισμό του και δείχνει ασταμάτητος, αφού κέρδισε όλους τους αγώνες τους οποίους αγωνίστηκε στη χθεσινή πρώτη ασυλία. Κοντά του, από κοντά, και ο Ντάνιελ, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, παίρνοντας τον έναν πόντο μετά τον άλλον. Οι κόκκινοι δεν έχουν πια τον Παπαχαραλάμπους στη σύνθεσή τους και αυτό, μόνο κέρδος, αποτελεί για τους ίδιους, αφού ο Γιώργος έφερνε συνήθως ήττες και όχι πόντους στην ομάδα του. Το ότι θα παίξει περισσότερα παιχνίδια και ο Γκιουλέκας μοιάζει ένα καλό νέο για την ομάδα των κόκκινων. Ωστόσο, προέκυψε το πρόβλημα του τραυματισμού της Κατερίνας Δαλάκα και υπάρχει αγωνία σχετικά με το αν θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για πόσα 24 ώρα ακόμα. Οι κόκκινοι δείχνουν ανταγωνιστικοί και μπορούν να βρουν τον τρόπο να κερδίσουν. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή που διαβάζω τόση ώρα στο mediatime.gr, οι κόκκινοι φαίνεται να έχουν ένα μικρό προβάδισμα να κερδίσουν τη δεύτερη ασυλία που έρχεται απόψε βράδυ Δευτέρας 3 Ιουνίου. Όμως ένα άλλο κείμενο που εντοπίζω στο tvfreaks.gr λέει κάτι διαφορετικό και έλα να το διαβάσω πάρα πολύ γρήγορα. Η μπλε λέει πως κατάφεραν να κάνουν το 1-0 και ο Χριστόφορος βγήκε ο πρώτος υποψήφιος χθες βράδυ από τους κόκκινους. Όμως το καθοριστικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την έκβαση αυτής της απόψινής δεύτερης ασυλίας είναι ο τραυματισμός της Κατερίνας Δαλάκα. Η Δαλάκα εξέφρασε φόβους για θλάση στον αριστερό ώμο της. Στο τρέιλερ του απόψινου επεισοδίου, η Κατερίνα εμφανίζεται με το χέρι της δεμένο τόσο κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων, όσο και στο συμβούλιο του νησιού. Φαίνεται πως θα απουσιάζει απόψε από το στίβο μάχης και η απουσία της από το απόψινο αγώνισμα λόγω τραυματισμού δίνει σαφές προβάδισμα στους μπλε για να κάνουν το 2-0, αναφέρει το tvfreaks.gr. Αν με ρωτάς με ποιο από τα δύο κείμενα είμαι πιο κοντά, η αλήθεια είναι πως η Κατερίνα Δαλάκα, αν μένει εκτός στίβου μάχης, όσο καλός και αν είναι ο Γκιουλέκας, δεν είναι σαν εκείνη αγωνιστικά. Οπότε, ναι, πιστεύω πως το προβάδισμα πάει στους μπλε, γιατί είναι δεν είναι καλύτερη απόψε. Στην ουσία, δεν είναι ότι έχουν πλεονεκτήματα οι μπλε, όσο ότι έχουν μεγάλα μειονεκτήματα οι κόκκινοι. Και κάπως έτσι πιστεύω ότι όντως η απόψινη δεύτερη ασυλία θα περάσει στους μπλε. Ωστόσο, θα σου πω για άλλη μία φορά ότι αυτό δεν είναι ένα spoiler, γι' αυτό και στον τίτλο δεν γράφω spoiler, σε αντίθεση με άλλα κανάλια που γράφουν στον τίτλο spoiler και μέσα απλά μοιράζονται κείμενα σαν αυτά τα δύο που σου μοιράστηκα εγώ τώρα, που είναι κείμενα εκτίμησης αποτελέσματος αγώνα και όχι σίγουρα spoilers και σίγουρα όχι οριστικά.
Αυτό δεν είναι spoilers, πώς να ήταν και οριστικά spoilers, θα μου πεις. Ναι, απλά το λέω 2 και 3 φορές για να είμαι ξεκάθαρος. Το οριστικό spoiler όταν έρχεται επίσημα, εγώ το μοιράζομαι σωστά και τίμια απέναντί σου. Δηλαδή, βάζω στον τίτλο οριστικό με κεφαλαία. Αυτό που σου διάβασα μόλις, τα δύο κείμενα αυτά ήταν διαφορετικά μεταξύ τους. Το ένα έδινε κόκκινο, το άλλο έδινε μπλε. Και στην ουσία ήταν δύο κείμενα αφορμή για να συζητήσουμε περισσότερα για το Survivor και τι περιμένουμε να παρακολουθήσουμε απόψε. Ποια ομάδα πιστεύουμε ότι θα κερδίσει, εσύ και εγώ που πάντα συζητάμε τα πάντα που αφορούν το Survivor και ως φανατικοί που είμαστε τηλεθεατές του, από την αρχή μέχρι τώρα έχουμε δει και κρίνουμε τις καταστάσεις. Οπότε μπορούμε και να κρίνουμε τι θα γίνει απόψε μέχρι νωρίς το μεσημέρι, λογικά σε κανένα 2 ώρα, να έρθει και το οριστικό Survivor spoiler. Θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σου. Εσύ τι πιστεύεις, μπλε ή κόκκινη θα κερδίσουν απόψε βράδυ Δευτέρας 3 Ιουνίου τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας? Τη γνώμη σου φυσικά στα σχόλια.